με έναν απολύτως παραπλανητικό τίτλο περί δίθεν ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η κυβέρνηση επιχειρεί ξανά, με νόμο, να ευθυγραμμίσει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με τις απαιτήσεις των μεγαλοεπιχειρηματιών, προσπερνώντας όμως ταυτόχρονα τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι σπουδαστές στα σχολεία και τις σχολές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτή η ευθυγράμμιση είναι ο κεντρικός, βασικός στόχος του νομοσχεδίου και αυτό είναι το πραγματικό νόημα εκφράσεων όπως παραδείγματος χάρη η διεύρυνση του πεδίου παρέμβασης των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, όπως τα λέγονται από εδώ και στο εξής τα ΙΕΚ, η ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων 3, 4 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή η βελτίωση, η βέλτιστη, συγγνώμη, αξιοποίηση της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και φυσικά, αλίμονο φυσικά, η προσφορά ειδικοτήτων εστιασμένων σε οικονομικές δραστηριότητες των βιομηχάνων και λοιπόν μεγαλοεπιχειρηματιών φυσικά. Άραγε, θα μπορούσε ένα τέτοιο νομοσχέδιο να είναι διαφορετικό, όντας ενταγμένο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της στρατηγικής της καπιταλιστικής ανάπτυξης, δηλαδή της κερδοφορίας? Όχι φυσικά. Όσο και αν πασχίζουν να πείσουν για το αντίθετο, η αριστερή ή κεντροαριστερή βαστάζη του συστήματος. Άλλωστε και αυτοί, όταν κυβέρνησαν, στην ίδια ρότα κινήθηκαν. Το νομοσχέδιο, λοιπόν, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των καπιταλιστών, όπως και το ίδιο ομολογεί, προέρχεται κατευθείαν από εκείνα τα εργαστήρια και τις δεξαμενές σκέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ, τα οποία νυχθημερών ασχολούνται όχι βέβαια με τη μετάδοση στους μαθητές σπουδαστές της γνώσης της βαθιάς της επιστημονικής, περί τα έξοδα τα θεωρούν όλα αυτά, αλλά με την αναβάθμιση των ληξιπρόθεσμων δεξιοτήτων των νέων για τις ανάγκες των μεγαλοεπιχειρηματιών. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Μιλάτε κι εσείς, όπως όλες οι κυβερνήσεις, για τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά. Ασφαλώς. Και είναι αντικειμενική η σχέση της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία. Το ζήτημα όμως είναι ποιος την ορίζει αυτή τη σχέση. Η κοινωνία ή οι ανάγκες των πολλών της κοινωνίας ή μήπως τα κέρδη των καπιταλιστών. Στο σύστημα το καπιταλιστικό που ζούμε ισχύει το δεύτερο. Και γι' αυτό αυτή η σύνδεση εκπαίδευσης αγοράς αποτελεί ένα εγχείρημα διαχρονικά εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί η καπιταλιστική παραγωγή, έχοντας ελάχιστα περιθώρια για έναν ουσιαστικό σχεδιασμό της, καθώς είναι αντικειμενικά άναρχη και άναρχα μεταβαλλόμενη, μιας και βασικό της κίνητρο και σκοπό έχει το κέρδος, το καπιταλιστικό, ψάχνει διαρκώς μόνο για εφήμερες ληξιπρόθεσμες δεξιότητες. Άρα, πώς να συνδεθεί ουσιαστικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και συνολικά με την εκπαίδευση? Παρ' όλα αυτά, οι αστικές κυβερνήσεις όλες, και οι σημερινοί φυσικά, καταβάλουν συνεχείς προσπάθειες, επιδιώκοντας με αγωνία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρήσεων για το κατάλληλο κάθε φορά εργατικό δυναμικό που χρειάζονται αυτές, just in time όπως λένε, και για όσο βέβαια το χρειάζονται, μέσα σε αυτό το αέναο κυνηγητό του καπιταλιστικού κέρδους, που αλλάζει διαρκώς παιδεία και οικονομικούς κλάδους, πεντώντας κάθε φορά στα αζήτητα της ανεργίας τους εργαζόμενους. Με το σημερινό νομοσχέδιο επιχειρείται αυτή η σύνδεση να γίνει σε κλαδικό επίπεδο, τοπικό και περιφερειακό, μέσα από κλαδικές, μονοθεματικές δηλαδή, δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης. Παραδείγματος χάρη στο Πέραμα για τα ναυπηγεία, στην Κοζάνη για την τεχνολογία της πράσινης μετάβασης,
στην Κρήτη για την τουριστική βιομηχανία και όπου αλλού για τις λεγόμενες ειδικές οικονομικές ζώνες. Το ερώτημα όμως, ξέρετε κύριε Υπουργέ, είναι αμήλικτο, όσο και χίλιο απαντημένο. Τι γίνονται αλήθεια όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι όταν τα επενδυτικά σχέδια των καπιταλιστών αλλάζουν κλάδους και τόπους όπως τόσο συχνά κάνουν, ε? Η απάντηση είναι γνωστή. Προστίθενται στις στρατιές των ανέργων, όπως έγινε παραδείγματος χάρη στην Άουσα και στην Πάτρα με την εγκατάληψη της κλωστοϊφαντουργίας. Και εδώ, σε αυτό ακριβώς το άρθρο βρίσκεται, στο άρθρο 4, βρίσκεται την ευκαιρία να επιτεθείτε εκ νέου στους καλλιτέχνες, ενισχύοντας με νόμο, δίνοντας νομοθετική ισχύ, ισχύ νόμου μάλλον, στο Προεδρικό Διάταγμα 85 του 2022. Σας καλούμε για άλλη μια φορά να αποσύρετε αυτή τη διάταξη, όπως και το Προεδρικό Διάταγμα 85 του 2022. Όσο για το πέραμα, στο οποίο ο Πρωθυπουργός έστησε τη φιέστα της δίθεν αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δεν ακούστηκε εκεί ότι αυτό το πρότυπο παρακαλώ επάλ του περάματος όχι μόνο μετρά φέτος τουλάχιστον 2.000 χαμένες ώρες διδασκαλίας λόγω έλλειψης προφανώς εκπαιδευτικών, αλλά και η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του είναι αναπληρωτές. Και βέβαια, στην ίδια εκείνη συνάντηση και φιέστα, ο Πρωθυπουργός έκανε πως δεν άκουσε κάτι ενοχλητικές ερωτήσεις των μαθητών, όπως γιατί δεν πληρώνονται οι μαθητευόμενοι με το μήνα παρά στο τέλος και μετά από πολύ καιρό του εξαμήνου, ή γιατί οι μαθητευόμενοι του έτους μαθητείας αναγκάζονται να κάνουν τόσα και τόσα χιλιόμετρα για την επιλογή τους, και γιατί στο δικό τους πρότυπο επάλ στο πέραμα, όπως και αλλού, δεν γίνεται εκείνη η μια μέρα πρακτική την εβδομάδα όπως λέει το πρόγραμμα. Την ώρα που μιλάτε για αναβάθμιση και για ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κάθε μέρα, κύριε Υπουργέ, σας διαψεύδει η σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι χιλιάδες μαθητές και σπουδαστές της. Με τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση, τις απαρχαιωμένες έως και επικίνδυνες υποδομές, τις τεράστιες ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό και εξοπλισμό, τις απλήρωτες πρακτικές αυτών των παιδιών που είναι πια καθεστώς. Από πού να αρχίσουμε και τι να πρωτοπούμε? Να πούμε για το δημόσιο ΙΕΚ Πειραιά, που εδώ και 2 χρόνια φτάνουν να κλείνουν πολλά τζάμια με κόλλες Α4. Να πούμε για τα ξεχαρβαλωμένα ταβάνια, όπως το δεύτερο επάλ της Αθήνας και αλλού που στάζουν. Για σχολεία και σχολές με σοβάδες να πέφτουν και με τουαλέτες ένα πραγματικό έσχος. Να πούμε για σχολικά προάβλια που πλημμυρίζουν με την πρώτη βροχή. Ή μήπως να πούμε, και πρέπει να το πούμε, για το επάλ στο Λεωνίδιο, στο κτίριο του οποίου, αν και χαρακτηρισμένο ως σεισμόπληκτο μετά από το σεισμό του 2008, δεν έγινε απολύτως καμία, μα καμία παρέμβαση. Σκεφτείτε πόσες κυβερνήσεις πέρασαν από το 2008, μέχρι που ήρθε ο προχθεσινός σεισμός των 4,7 Ρίχτερ, για να υπενθυμίσει πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η διαχρονική κυβερνητική αμέλεια. Το αμέλεια μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Το χειρότερο όμως, ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι όλα αυτά πρόκειται να συνεχιστούν. Καθώς, όπως εσείς οι ίδιοι γράφετε φαρδιά πλατιά στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου στη σελίδα 46, γράφετε το εξής. Οι στόχοι, λέει, που επιδιώκονται με τις προτινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν άκουσον-άκουσον με διάθεση περισσότερων ανθρωπίνων και υλικών πόρων. Σοβαρά! Θράσος, σας ξέφυγε? Ό,τι και να είναι, αποτελεί τη δική σας ομολογία και βέβαια την επιβεβαίωση της δικής μας κριτικής. Για να μην μιλήσουμε και για τα αναλώσιμα των σπουδαστών, για τα οποία σε ειδικότητες όπως η κομμωτική, η αισθητική ή η μαγειρική ζητούνται από τους σπουδαστές μέχρι και 300 ευρώ κάθε εξάμηνο. Για το δημόσιο ΕΕΚ μιλάμε τώρα. Εξαγγέλλεται βέβαια 114 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης,
όχι για τις ρημαγμένες υποδομές, αλλά για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Και η υφυπουργός έρχεται και μας εξηγεί ότι αυτά δεν θα πάνε μόνο, λέει, για τα 60 θεματικά και περιφερειακά κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης, αλλά θα πάνε σε όλα τα εργαστήρια. Το κάνει δηλαδή ακόμα χειρότερο. Λέτε να φτάνουν άραγε αυτά για τον τεχνολογικό εξυγχρονισμό των εργαστηρίων? Ή μήπως αρκετά από αυτά θα συνεχίσουν να λειτουργούν με κάτι τόρνους επεξεργασίας που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται στα μουσεία της τεχνολογίας? Ή μήπως στο εργαστηριακό κέντρο του Περιστερίου οι σπουδαστές μηχανοτρονικής θα συνεχίσουν όπως σήμερα να κάνουν μάθημα με ένα σοβιετικό αυτοκίνητο Λάντα? Γιατί αυτό γίνεται σήμερα. Δεν λέω, καλά είναι τα Λάντα, αλλά σήμερα μόνο και μόνο για να θυμόμαστε την τεχνολογική ανωτερότητα του σοσιαλισμού στις δεκαετίες του 60 και του 70. Και όχι φυσικά για να γίνεται μάθημα σήμερα στην εποχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Και να προσπαθείτε και από πάνω, να μπολιάσετε το μυαλό των σπουδαστών με το ότι τάχα η ασφάλεια, λέει, στο χώρο δουλειάς αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εργαζομένων και τα ατυχήματα προκύπτουν από ατομικά λάθη, όπως γράφει μια πινακίδα σε εκείνο το απαρχαιωμένο δημόσιο ΙΕΚ της Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Για πείτε μας όμως, πότε αλήθεια και σε ποια ειδικότητα έχει γίνει έστω και ένας και ο παραμικρός έλεγχος για την ασφάλεια των σπουδαστών στην πρακτική τους άσκηση? Και το Υπουργείο τι κάνει? Δεν έχει ευθύνη γι' αυτό? Δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση για τις απλήρωτες πρακτικές ασκήσεις που εξελίσσονται σε τζάμπα ουσιαστικά δουλειά? Δεν ξέρετε ότι αυτό είναι που καίει κυριολεκτικά τους σπουδαστές των ΙΕΚ, οι οποίοι δεν φτάνει που δουλεύουν ένα ολόκληρο εξάμηνο, κανονικά 8 ώρα και παραπάνω δηλαδή, κανονικής δουλειάς, χωρίς παρακαλώ πληρωμή, δεν φτάνει αυτό, αλλά και πολλές φορές οι εργοδότες τους βάζουν να εργάζονται σε δουλειές άσχετες με την ειδικότητά τους, στην οποία υποτίθεται κάνουν πρακτική. Να τι γίνεται όταν δεν υπάρχει ουσιαστική εποπτεία της πρακτικής? Και μιας και μας μιλάτε για αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, είναι αναβάθμιση, κύριε Υπουργέ, οι χιλιάδες ώρες που δεν γίνεται μάθημα στα ΕΠΑΛ γιατί αργούν να έρθουν οι καθηγητές τους στις ειδικότητες, ή τα βιβλία της ειδικότητας που έρχονται το Νοέμβρη, ή η μαθητεία που πληρώνεται, όπως είπαμε, μήνες αργότερα, ή η ταλαιπωρία της μετακίνησης πολλών μαθητών των ΕΠΑΛ στην επαρχία? Είναι άρα για αναβάθμιση στα ΕΠΑΛ τα προγράμματα σπουδών και τα βιβλία τους να κλείνουν 25 ετία πια από την εποχή του Αρσένη? Ή μήπως θεωρείται αναβάθμιση η απόφυτη ηλεκτρονική των ΕΠΑΛ μετά το 2016 και μέχρι σήμερα που μιλάμε να μην έχουν επαγγελματικά δικαιώματα? Το νομοσχέδιό σας πώς ασχολείται με όλα αυτά? Καθόλου. Και δεν μας είπατε ακόμα και κάτι άλλο παρά το ότι σας ρωτήσαμε στην Επιτροπή. Αλήθεια, τι θα κάνετε με εκείνη την ασπέτε, η οποία βρίσκεται κυριολεκτικά στο κενό και στο σκοτάδι? Περιμένουν να ακούσουν με αγωνία οι άνθρωποι εκεί. Ναι, απαντάτε εδώ. Αλλά θα ιδρύσουμε, λέει, 60 κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα ΚΕΕΚ, όπου θα συστεγάζονται επαγγελματικές σχολές κατάρτισης, η ΕΣΚ, επαγγελματικά λύκεια και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, η ΕΚ δηλαδή, τα ΣΑΕΚ όπως τα λέγονται από εδώ και πέρα, μαζί με εργαστηριακά κέντρα. Όπως αποκάλυψε μάλιστα προχθές στην Επιτροπή η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, η ίδρυσή τους αποτέλεσε πρόταση, μεταξύ μας απέτηση αποτέλεσε, του Συνδέσμου των Ελλήνων Βιομηχάνων, την οποία πρόθυμα βεβαίως έσπευσε η κυβέρνηση να υλοποιήσει, ώστε αυτά τα ΚΕΕΚ να προσφέρουν ειδικότητες εστιασμένες σε οικονομικές δραστηριότητες, στις οποίες φυσικά επιδίδονται μονάχα οι βιομηχανοί και οι μεγαλοεπιχειρηματίες. Για τέτοιες δραστηριότητες μιλάμε. Δεν μας λένε όμως όλοι αυτοί για τις επενδύσεις τους που συνεχώς παρουσιάζουν στην πανάκια των λαϊκών προβλημάτων, ότι οι επενδύσεις οι καπιταλιστικές πάντα ακολουθούν την οσμή εκείνη, τη χαρακτηριστική οσμή του κέρδους και όχι βέβαια τις ανάγκες των πολλών και της κοινωνίας. Και όταν αποσύρονται, όπως είπαμε, αυτές οι επενδύσεις, οι εργαζόμενοι πετιούνται μαζικά στον εφιάλτη της ανεργίας.
Θα μας πείτε τώρα βέβαια εδώ ότι γι' αυτό γίνονται οι 130, και το έχετε πει ήδη, 130 νέοι οδηγοί κατάρτισης, και υπάρχουν και τα γραφεία σταδιοδρομίας. Θα χρειαστώ 1-2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ακριβώς για να παρακολουθούν και να απαντούν στις μεταβαλλόμενες και πρόσκαιρες ανάγκες των εκπαιδευτικών, των επενδυτικών επιλογών, με εργαζόμενους. Αλλά ξέρετε, το πράγμα θυμίζει πια, αρχίζει και θυμίζει πια εκείνο το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Και φυσικά τους σπουδαστές των νόμων Κεραμέως και Πιερακάκη, πια έτσι θα ονομαστεί αυτός ο νόμος, μετά στον εργασιακό τους βίο τους περιμένουν κάτι άλλοι νόμοι. Κάτι νόμοι Χατζηδάκη, κάτι νόμοι Κατρούγκαλου, δια τα περαιτέρω. Τι επιδιώκετε αλήθεια με τα ΚΕΕΚ? Καταρχάς τη διασύνδεση και τη συνέργεια των επιπέδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Θυμίζουμε ότι αυτή την εκπαιδευτική διαδρομή την είχε λανσάρει η πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τις διετήσεις σχολές, τις οποίες κατήργησε η Νέα Δημοκρατία και τώρα τις ξαναφέρνει μέσα από τις ΣΑΕΚ. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι στόχοι, εξοικονόμηση πόρων, τα λιγότερα χρήματα για τις υποδομές των σχολείων και η στοχευμένη ασφαλώς σύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις στις περιοχές που θα λειτουργούν. Γι' αυτό και ορίζεται τα ΚΕΚ να έχουν οργανωτικό συντονιστή που προέρχεται από την αγορά, συμβούλιο διοίκησης που θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των επιμελητηρίων και ερευνητικά ινστιτούτα σε συνεργασία φυσικά με τοπικές επιχειρήσεις. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Ή μάλλον η κυβέρνηση κερνάει και οι μεγάλοι εργοδότες πίνουν. Εν τω μεταξύ, προβλέπεται και μια εκτεταμένη συγχώνευση των συστεχαζόμενων ΕΠΑΛ σε όλη τη χώρα και θα οδηγηθούμε έτσι σε μια γιγάντωση των επαγγελματικών ηλικίων με σχολεία, μεγαθύρια άνω των 500 μαθητών, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την παιδαγωγική του εποπτεία. Δεν μας έφτανε δηλαδή η σημερινή κατάσταση με τους τεράστιους συλλόγους δασκόντων. Τώρα ακόμα πιο απρόσωπα, οι εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, μόνιμοι, συμβασιούχοι περισσότεροι, σε κάθε ΕΠΑΛ θα διδάσκουν σε ένα σχολείο μεγαθύριο και βεβαίως με αυτές τις συγχωνεύσεις είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να χαθούν και αρκετές ειδικότητες και θέσεις εργασίας. Κατά τα άλλα, το νομοσχέδιο με το ονομάζει τα ΙΕΚ σε ΣΑΕΚ, χωρίς να αλλάζει όμως τίποτα ουσιαστικά από στο καθεστώς τους. Ξέρετε όμως, κύριε Υπουργέ, το πιο βασικό για τους σπουδαστές αυτών των ΙΕΚ, ΣΑΕΚ πια, είναι ότι οι τίτλοι σπουδών τους παραμένουν σε εκείνο το επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και θα συνεχίσει να απαιτείται μετά το πτυχίο, παύλα βεβαίωση, θα συνεχίσει να απαιτείται οι απόφοιτοί τους να δίνουν από πάνω και εξετάσεις πιστοποίησης στο νέο ΠΕΠ. Αλήθεια, το ρωτάμε καλόπιστα. Αλήθεια, ο ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα διαμαρτύρεται γι' αυτό, γιατί όταν ήτανε 4,5 χρόνια κυβέρνηση δεν το άλλαξε? Τα μνημόνια τον εμπόδισαν. Όχι βέβαια, η κοινή στρατηγική σας είναι η αιτία. Γι' αυτό και δεν το αλλάξατε, κυρία Θρασκιά, ως κυβέρνηση. Για την αμοιβή της πρακτικής άσκησης επίσης δεν αλλάζει τίποτα. Όσο για την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας, αρκεί μόνο να πούμε ότι με βάση περσινά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Ελλάδα το 59% των αποφύτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης εργάζεται σε αντικείμενο άσχετο με την ειδικότητα που σπούδασε. Με απλά λόγια, συνεχίζει ο απόφυτος νοσηλευτικής να εργάζεται ως σερβιτόρος. Απέναντι σε όλα αυτά και κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή, το ΚΚΕ δεν θα σταματήσει ποτέ να προβάλλει το δρόμο της ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών σύμφωνα με τις δυνατότητες της εποχής μας για μια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που δεν θα είναι έρμεος της ορέξης της αγοράς, αλλά πραγματικά αναβαθμισμένη. Και αναβαθμισμένη στοιχειωδώς σημαίνει αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύγχρονα επαρκή εργαστήρια για όλες τις δομές με εξοπλισμό και υποδομές, έγκριση όλων των ολιγομελών τμήματων για να μπορούν οι σπουδαστές να σπουδάζουν στις ειδικότητες που εκείνοι θέλουν, μαζικές προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, ριζικές αλλαγές βέβαια στα αναλυτικά προγράμματα για να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, πλήρη εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα στη διάρκεια της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης, πλήρη. Και μόνη προϋπόθεση για τη δουλειά, βέβαια, όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα να δίνονται με το πτυχίο και κατάργηση αυτής της απαράδεκτης πιστοποίησης. Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά, κυρίες και κύριοι, και μαζί με όλους τους μαθητές, τους φοιτητές και τους σπουδαστές
στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, διεκδικεί τα δικαιώματα όλων στη μόρφωση, στη δουλειά και τη ζωή. Καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.